έχουν πλαστικότητα, απλώς χρησιμοποιεί μια παλέτα πιο έτσι, εξελιγμένη. Ο Ντελωνέ είναι ο κατεξοχήν ζωγράφος του Παρισιού. Στα βιβλία θα τον δείτε να ανήκει στο κίνημα του ορφισμού, το οποίο είναι ένας περίεργος όρος που τον είπε ο Γκιγιόμ Απολινέρ, θέλοντας να πει ότι είναι κυβισμός αυτό που κάνει ο Ντελωνέ, αλλά είναι ένας κυβισμός που σιγά σιγά αποδεσμεύονται τα χρώματα από την παραστατική λειτουργία των αφετεριών τους και αυτονομούνται όπως η μουσική του Ορφέα έφευγε από το μουσικό όργανο και γινόταν κάτι άλλο που έτερπνε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Οπότε το ονόμασε ορφισμό, αυτό δεν είναι τυπικό. Είναι η πιο ωραία σειρά, τα μισά έργα που έχει κάνει ο Ντελωνέ είναι ο πύργος του Άιφελ. Διότι ο πύργος του Άιφελ ήταν το σύμβολο του καινούριου Παρισιού. Ήταν το κτίριο που χτίστηκε με αφορμή μια προσωρινή έκθεση και έμεινε εκεί και έγινε το πόσιμο όλης της πόλης και της μοντερνιτέτης της. Οπότε έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά, την οποία θα τη δούμε χρονολογικά από τον τρόπο που αρχίζει η πιο ουδέτερη αποτύπωσή του μέχρι το σημείο εκείνο που εισβάλλουμε στην πόλη. Οπότε έχω τα πολλαπλά σημεία θέασης του κυβισμού. Από πάνω, από το κάτω, από το πρώτο επίπεδο, από το τελευταίο επίπεδο. Είμαι απέναντι από τον πύργο και μετά είμαι πάνω στον πύργο, είμαι μέσα στον πύργο, είμαι ψηλά στον πύργο, είμαι χαμηλά από τον πύργο. Ο πύργος είναι σαν να κινείται. Δεν είναι ένα στατικό αντικείμενο, γιατί ο μοντερνισμός δεν είναι κάτι το στατικό. Εισβάλλει και κυριαρχεί στην πόλη και γίνεται ένα μαζί της. Είναι σαν η βάση των τεσσάρων έτσι, σύνθετων κολονών του να γίνονται πόδια με τα οποία καλπάζει στη σύγχρονη εποχή και τη σύγχρονη ζωή. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανοίγματα από ένα παράθυρο, αλλά σε κάποια άλλα είναι σαν να μπαίνει ο ίδιος ο Ντελωνέ μέσα στην πόλη και να προχωρά, δημιουργώντας και αυτός αυτή την αίσθηση του ρυθμού στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά αυτά της κίνησης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η σειρά, εδώ, τη βλέπουμε χρονολογικά, αρχίζοντας από το πρώτο έργο, το πιο στατικό ας πούμε, του 1909 και το πιο κεντρικά ισορροπημένο. Είναι τρία γυμνά κορίτσια που βρίσκονται στο Παρίσι του τώρα και συνομιλούν με τον πύργο του Άιφελ και την κίνησή του και με την ίδια την πόλη. Και μια και πήγαμε σε αυτή την παλέτα, άλλη παλέτα εδώ, μία καταπληκτική σειρά που έχει κάνει τον πύργο του Άιφελ είναι τα παράθυρα από το 12 μέχρι το 13 που είναι πολύ αφαιρετικά και αυτά είναι πιο κοντά στο πνεύμα του ορφισμού, όπου ούτε τον πύργο του Άιφελ βλέπουμε καλά, ούτε τα παράθυρα. Βλέπουμε βέβαια ότι είναι ένα πλαίσιο μέσα σε ένα άλλο, αλλά εδώ γίνεται πλέον εντελώς αφαιρετικός, σχετίζεται με τον Γαλάζιο Καβαλάρη, με τον Φρανς Μαρκ, με τους οποίους και εκθέτει στη Γερμανία και με τους Ρώσους κονστρουκτιβιστές για την έννοια της δομής, μόνο που αυτός κρατάει όλη την θεωρία των συμπληρωματικών χρωμάτων και των σχέσεων που έχουν αυτά. Οπότε εδώ βλέπω σχηματικά κάτι σαν τον πύργο του Άιφελ μέσα από αυτά τα simultaneous windows, τα παράλληλα παράθυρα, τα οποία δουλεύει απλώνοντας φόρμες της επιφάνειας. Αυτό είναι λίγο πιο πνευματικό από την δυναμική κοινωνική αναφορά της κίνησης του φουτουρισμού, είναι πιο συναισθηματικό και ποιητικό από την εγκεφαλική λειτουργία του κυβισμού, ενώ είναι και τα δύο, και είναι μια πολύ μεγάλη σειρά, στην οποία ουσιαστικά δουλεύει μέσα από τις δέσμες του φωτός που καθορίζουν την
τη λειτουργία των χρωμάτων. Έρχεται λίγο και στις αναζητήσεις που κάνει ο Κλέρ λίγο αργότερα τη δεκαετία του 20 με την έννοια των ρυθμών. Μόνο που ο Κλέρ το κάνει με αφορμή τα φυσικά τοπία, ενώ αυτός το κάνει με το παιχνίδι του φωτός πάνω στις φόρμες. Αποδεσμεύεται πια και δουλεύει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο αυτές τις φόρμες κυκλικά. Αρχίζει η κυκλική ανάπτυξη. Ο Μπλεριό ήταν αυτός που διέσχισε με μονοπλάνο για πρώτη φορά τη Μάγκη. Έχει κάνει 2-3 πολύ ωραία έργα με αυτόν τον τίτλο, Φόρο τιμής στον Μπλεριό. Το 9 το είχε κάνει ο Μπλεριό αυτό που διέσχισε τη Μάγκη. Και εδώ βλέπετε στον πίνακα του Ντελονέ με το Μάζα Μπλεριό, το μονοπλάνο του Μπλεριό, το διπλάνο του Ράιτ, το πύργο του Άιφελ και τον αφαιρετικό τρόπο με τον οποίο όλο αυτό μας εισάγει σε μια νέα εποχή. Είναι περίφημο το γεγονός ότι τον απεικονίζει να είναι σαν δύο χερουβίμ αυτά. Σε όλη την παλαιά τέχνη, το ψηλό σημείο υπήρχαν χερουβίμ που εξυμνούσαν τη δόξα του Θεού. Εδώ τη θέση των χερουβίμ αντικαθιστούν τα δύο αεροπλάνα, το μονοπλάνο και το διπλάνο και η αίσθηση του ανθρώπου ότι κατακτά τους εθέρες. Χωρίς να είναι υβριστικό αυτό απαραίτητος, σαν εννοώ ότι έχεις μέσα στο μυαλό σου την εικόνα ότι θέλεις κάτι να το τονίσεις και χρησιμοποιείς αυτά τα αγγελικά στοιχεία. Οπότε εδώ έχω ένα έργο το οποίο εξυμνεί με τον χρωματικό τρόπο αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει και αυτονομείται μέσα από τις τρογγυλές φόρμες που στα μεταγενέστερα έργα θα τις δουλέψει με ακόμα πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Εδώ που είναι λίγο μετά αυτό το 18, στην ψηλή πορτοκαλίδα, κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο με αφορμή μια παραδοσιακή φορεσιά της Πορτοκαλίας και έναν ολάφι στο κήπο αρχίζει και παίζει με τα καθαρά και αφαιρετικά σχήματα.